Κάλεσμα σε όλους τους υπηρωτές, απευθύνει η Αντιπεριφερειάρχης Αγνή Νάκου, για να βοηθήσουν στη συγκέντρωση ειδών προκειμένου να σταλούν στη γειτονική Τουρκία και τη Συρία. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς τίποτα. Χάθηκαν από τη μία στιγμή στην άλλη χιλιάδες ζωές, ενώ την ίδια ώρα όσοι γλίτωσαν από τους σεισμούς έμειναν στο δρόμο. Η κινητοποίηση και τα αντανακλαστικά άμεσα, καθώς η Περιφέρεια Ηπείρου ξεκίνησε αμέσως τη συλλογή ειδών και κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός της σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Προτεραιότητα δίνεται σε καθημερινά είδη ένδυσης, κλινοσκεπάσματα και σε τρόφιμα μακράς διαρκείας. Μια τεράστια καταστροφή λόγω του μεγάλου σεισμού. Έτσι λοιπόν η Περιφέρεια Ηπείρου βρίσκεται στο πλευρό των δύο λαών που δοκιμάζονται, τόσο των Τούρκων όσο και των Σύριων, και ξεκινήσαμε από χθες τη συλλογή ανθρωπιστικής βοήθειας προκειμένου να συμβάλλουμε κι εμείς με το δικό μας τρόπο στην βοήθεια στους ανθρώπους αυτούς που δοκιμάζονται τόσο δύσκολα. Από χθες λοιπόν η Διεύθυνση της Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Ηπείρου σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία της περιφέρειάς μας ξεκίνησε τη συλλογή ανθρωπιστικής βοήθειας, η οποία συνίσταται στη συλλογή κλινοσκεπασμάτων, κουβερτών, σεντονιών, μαξιλαριών, στη συλλογή τροφίμων μακράς διαρκείας, όπως είναι το γάλα μακράς διαρκείας, χυμή, ζυμαρικά, ρύζι, μακαρόνια, στη συλλογή ειδών υγιεινής, όπως είναι χαρτιά υγείας και ό,τι άλλο άπτεται της υγιεινής των ατόμων, προκειμένου να σταλούν συντονισμένα στους ανθρώπους αυτούς που τα έχουν τόσο ανάγκη λόγω του καταστροφικού σεισμού που συνέβη. Από χθες ήδη ξεκίνησε η συλλογή και οφείλουμε να πούμε και να ευχαριστήσουμε τους πολίτες, γιατί ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμα και ήδη από το πρωί προσέρχονται στο κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να δώσουν είτε από το ειστέρημα είτε από το πλεώνασμά τους όποια αντικείμενα ή τρόφιμα νομίζουν αυτοί ότι μπορούν να προσφέρουν. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες της περιφέρειάς μας. Οι πολίτες των υπόλοιπων περιφερειακών ενωτήτων θα έρθουν σε επικοινωνία με τις κατατόπους γραφεία των περιφερειακών ενωτήτων προκειμένου να προσφέρουν τη βοήθειά τους εκεί. Η συλλογή θα γίνεται από το πρωί ως τη μία το μεσημέρι. Θα γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια με το κεντρικό κράτος, με το Υπουργείο, προκειμένου όλα αυτά τα τρόφιμα, όλη αυτή η βοήθεια που θα συλλέξουμε, να πάει συντονισμένα στην Αθήνα, προκειμένου να μεταφερθεί στη γειτονική Τουρκία και στη Συρία. Και αυτό το λέω γιατί είναι πολλοί συμπολίτες μας που ρωτάνε πώς θα τα μεταφέρετε, πώς θα γίνει η μεταφορά, και φυσικό είναι να πρέπει να ξέρουν και να είναι ενήμεροι. Επίσης καλούμε και συλλογικές προσπάθειες, όπως κάναμε και τις προηγούμενες φορές που συλλέξαμε ανθρωπιστική βοήθεια, όπως είναι οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, όπως είναι οι σύλλογοι των καθηγητών, οι πολιτιστικοί σύλλογοι, ακόμη και οι δήμοι, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι μια τεράστια προσπάθεια και δεν μπορεί κάποιος μεμονωμένα να στείλει αυτή τη βοήθεια στην Αθήνα. Θα πρέπει να γίνει συντονισμένα η προσπάθεια αυτή και η Περιφέρεια Ηπείρου έχει αναλάβει να συντονίσει, να συλλέξει και να μεταφέρει όλα αυτά που θα συλλέξουμε στην Αθήνα προκειμένου να πάνε με ασφάλεια στους ανθρώπους αυτούς που τόσο τα έχουν ανάγκη. Καλούμε λοιπόν όλους, τόσο μεμονωμένα όσο και συλλογικά, οποιονδήποτε φορέα θα ήθελε να προσφέρει τα είδη στο κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να μεταφερθούν στην Αθήνα. Επίσης σήμερα και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος μας έχει αποστείλει έγγραφο, όπου και οι ίδιοι και σαν Ένωση συλλέγουμε ανθρωπιστική βοήθεια, οπότε η προσπάθεια αυτή θα είναι συλλογική και θα αφορά όλους μας. Την ίδια ώρα κάλεσμα για τη στήριξη των σεισμοπαθών σε Τουρκία και Συρία απευθύνει η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων, που καλεί όλους να βοηθήσουν με όποιον τρόπο θέλουν και μπορούν. Ο γραμματέας της νεολαίας Γιάννος Πετρόγιαννης και η Ελένη Νάστα κάλεσαν τους πολίτες να συνδράμουν είτε με ρούχα για κλινοσκεπάσματα είτε με τρόφιμα, προκειμένου να βοηθήσουν τους πολίτες της Τουρκίας και της Συρίας. Την ίδια ώρα, όπως είπαν, έχει ανοιχτεί και ένας λογαριασμός για τη συγκέντρωση χρημάτων για τη βοήθεια των σεισμόπληκτων. Η συλλογή των ειδών γίνεται στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ηλικιωμένοι, άνθρωποι με παιδιά, από τη μια στιγμή στην άλλη έχασαν τα πάντα. Για το λόγο αυτό, η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων, σε συνέχεια των δράσεων αλληλεγγύης της,
και σε συνεργασία και με την αλληλεγγύη για όλους, συλλέγουμε τρόφιμα, ιατροφαρμακευτικό υλικό και είδη πρώτης ανάγκης για τους πληγέντες. Η συλλογή των ειδών γίνεται στα κάθε μέρα, εκτός Κυριακής, από τις 10 έως και τις 2, στα γραφεία μας, Ναπολέοντο Ζέρβα 2 και στον τρίτο όροφο. Αναρτηθεί ήδη η λίστα με τις ανάγκες που έχουν προκύψει στα social media, έχει σταλθεί σε mail. Κάποια από αυτά τα οποία μαζεύουμε είναι τρόφιμα μακράς διαρκείας, γάζες αποστηρωμένες, γάντια, μπουφάν και ρούχα σε είτε άριστη κατάσταση είτε σε καλή κατάσταση, αλλά να είναι έτοιμα να φορεθούν, παπούτσια, όλα αυτά για παιδιά, για ενήλικες, μπεταντίν, παυσίπονα, κουβέρτες και ισοθερμικά.